Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, καλώς ήρθατε και πάλι. Την πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη, σιγά σιγά βαδίζουμε προς τον χειμώνα. Δεύτερος χειμώνας με COVID. Είπα να κάνω ένα λίγο πιο ανάλαφρο βιντεάκι σήμερα. Έχει σχέση με το λεξιλόγιο και με τα μαγικά που κάνει μερικές φορές γλώσσα. Hocus pocus. Θα πάμε πρώτα μια βόλτα παραλία και μετά θα τα πω σε όσους από εσάς θέλετε να μείνετε και να ακούσετε. Ορίστε λοιπόν. Μαγικό ξέ. Αν ανοίξετε ένα οποιοδήποτε λεξικό στο ξέ, θα βρείτε πάρα πολλές λέξεις στα ελληνικά. Να αρχίζουν από ξι και εψιλόν. Αυτό το ξέ στην αρχή των λέξεων μπορεί κάτι να σημαίνει. Και αν ξέρετε τι μπορεί να σημαίνει, αυτό είναι πολύ χρήσιμο για να καταλάβετε καινούργιες λέξεις που ακόμη δεν γνωρίζετε. Γνωρίζετε όμως ένα μέρος του. Πρώτη περίπτωση. Το ξέ μπορεί να σημαίνει αντιστροφή μιας πράξης. Για παράδειγμα, βάφω, ξεβάφω, στρώνω, ξεστρώνω, κρεμάω, κρεμάω το παλτό μου στην κρεμάστρα, ξεκρεμάω, παίρνω το παλτό μου από την κρεμάστρα, φουσκώνω, φουσκώνω ένα μπαλόνι, ξεφουσκώνω, βγάζω τον αέρα από το μπαλόνι που φούσκωσα. Μπερδεύω, οι γάτες μπερδεύουν το μαλλί και εγώ το ξεμπερδεύω. Θάβω, οι σκύλοι θάβουν κόκαλα στη γη. Και μετά τα ξεθάβουν. Το ίδιο κάνουν και οι σκιούροι με την τροφή τους. Βάφομαι για το βίντεο και μετά ξεβάφομαι. Και πολλά άλλα. Το ξέ λοιπόν στην αρχή ενός τέτοιου ρήματος μπορεί να σημαίνει αντιστροφή μιας πράξης που έχει γίνει. Αυτό ήταν η πρώτη περίπτωση. Δεύτερη περίπτωση. Το ξέ μπορεί να στερεί, να παίρνει κάτι. Τι να παίρνει, για παράδειγμα. Ξεκοκαλίζω. Έχω αγοράσει κρέας, έχει κόκαλα και δεν το θέλω με κόκαλα. Το ξεκοκαλίζω, βγάζω τα κόκαλα. Ξεκοκαλίζω μεταφορικά, επίσης λέμε ότι τρώω κάτι με τόση λεμαργία, το τρώω τόσο πολύ που τρώω μέχρι το κόκαλο. Ξεκοκάλισε το κρέας. Ξεσκονίζω. Η σκόνη κάθεται παντού και εγώ βγάζω την σκόνη. Ξεσκονίζω λοιπόν. Ξεντίνω το πρωί. Ντύνω το παιδί, φοράει ρούχα, βγάζω τα ρούχα. Τι κάνω, το ξεντίνω. Θέλω να φάω ένα μήλο. Το μήλο έχει φλούδα. Το ξεφλουδίζω. Βγάζω τη φλούδα του. Το ξε λοιπόν, δεύτερη σημασία, παίρνω, στερώ κάτι. Μπορεί το ξέ να σημαίνει το τέλος μιας κατάστασης. Για παράδειγμα, χτες βγήκα με τους φίλους μου, ήπια πάρα πολύ και μέθυσα. Αλλά σήμερα το πρωί ήμουν εντάξει. Ξεμέθυσα. Μου πέρασε το μεθύσι. Δεν είμαι πια μεθυσμένη. Υδρώνω. Ανεβαίνω τη σκάλα γρήγορα και υδρώνω. Κάθομαι, περιμένω λίγο και ξεϊδρώνω. Φεύγει ο υδρότας, μου περνάει αυτή η κατάσταση, τελειώνει. Νιστάζω, θέλω να κοιμηθώ. Πίνω έναν καφέ και ξενίσταξα. Τώρα πια δεν νιστάζω. Ή
Κάθομαι πολλές ώρες στην καρέκλα, πολλές ώρες λόγω της δουλειάς μου και μου διάζω. Σηκώνομαι, κάνω λίγο γυμναστική και ξεμουδιάζω. Μου περνάει το μούδιασμα. Επίσης, μουδιάζει το μάγουλό μας αν πάμε στον οδοντίατρο και κάνει κάτι, μας βάλει αναισθητικό, μουδιάζει και μετά από ώρα ξεμουδιάζει. Περνάει το μούδιασμα. Αυτή ήταν η τρίτη σημασία που μπορεί να δίνει το ξε σε μία λέξη. Τέλος μιας κατάστασης. Τέταρτη σημασία, βγάζω κάτι προς τα έξω. Για παράδειγμα, λέμε, αχα, πού είναι η Μαρία, ξεπόρτισε. Η Μαρία ξεπόρτισε, η Μαρία έφυγε. Ξεπορτίζω, συνήθως σημαίνει και το κάνω κάπως κρυφά, όχι απαραίτητα. Ξεχυλίζω. Βάζω νερό στο ποτήρι, δεν προσέχω και το ποτήρι ξεχυλίζει. Βγαίνει το νερό έξω από τα χείλη του ποτήριου. Τέταρτη ήταν αυτή η περίπτωση και πάμε να δούμε την πέμπτη περίπτωση. Η πέμπτη περίπτωση είναι όταν κάνω κάτι σταδιακά. Το κάνω σιγά σιγά. Για παράδειγμα, βλέπω τον Νίκο που ξεμακραίνει. Πηγαίνει σταδιακά μακριά, φεύγει δηλαδή. Το ψάρι το έπιασα με τα χέρια μου στη θάλασσα, είναι ζωντανό, μέσα στο νερό, αλλά αυτό μου ξεγλιστράει, φεύγει σιγά σιγά. Σκέφτομαι να ξεκλέψω λίγο χρόνο και να καταφέρουμε να συναντηθούμε. Να βρω λίγο, να πάρω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, χρόνο από αυτόν που δεν έχω, για να καταφέρουμε να συναντηθούμε. Ξεκλέβω χρόνο από τον εαυτό. Άλλη έννοια που μπορεί να δώσει το ξε σε μία λέξη, είναι περνάω ένα χρονικό διάστημα. Τελειώνει αυτό το χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, τα αποδημητικά πουλιά φεύγουν το φθινόπωρο και πηγαίνουν για να ξεχειμωνιάσουν σε θερμά κλίματα. Να περάσουν τον χειμώνα, τον εδώ χειμώνα, να τον περάσουν σε περιοχές που έχουν πιο θερμό κλίμα. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και το ξεκαλοκαιριάζω. Θα ξεκαλοκαιριάσουμε στο χωριό. Θα περάσουμε το καλοκαίρι στο χωριό, μέχρι τέλη. Μπορούμε επίσης να πούμε ξενυχτώ. Χτες ξενύχτησα. Πέρασα όλη τη νύχτα. Δείχνουμε το τέλος. Τελείωσε αυτό. Ξενύχτησα. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Ξενύχτησα διαβάζοντας, γιατί είχα σήμερα εξετάσεις. Έβδομη και πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση σημασίας που δίνει το ξε σε λέξεις, είναι όταν κάνει μία λέξη να έχει τον μέγιστο βαθμό. Για παράδειγμα, μπορώ να πω, χτες στο πάρτι ξεφαντώσαμε. Περάσαμε τέλεια. Την Κυριακή θα πάω μια βόλτα να ξεδώσω λίγο. Να φύγει από πάνω μου η κούραση, η αρνητική ενέργεια. Περπάτησα τόσο πολύ, ξεποδαριάστηκα όλο το πρωί. Μου βγήκαν τα πόδια. Είναι το μέγιστο αυτής της κατάστασης. Και φυσικά, αφού ξεποδαριάστηκα, ξεθεώθηκα. Κουράστηκα πάρα πολύ. Αχ, έχει τόσο δυνατά τη μουσική, με ξεκούφανε. Με κούφανε τελείως όμως, Δεν ακούω καθόλου τώρα. Πρέπει να πατήσεις πολύ το λεμόνι, να το ξεζουμίσεις. Να βγάλεις όλο του το ζουμί, να μην μείνει καθόλου. Ορίστε, ξεγυμνώθηκε και τρέχει στη θάλασσα. Έβγαλε όλα τα ρούχα. Τελείως. Τρέχει το παιδί, ας πούμε, τελείως γυμνό. Ή κάποιος που είναι γυμνιστής, ας πούμε. Δεν ακούς, παιδί μου. Ξελαριγιάστηκα να σε φωνάζω. Φωνάζω τόσο που μου έφυγε ο λάριγκας από την πολλή φωνή. Αχ, με πάτησε με αυτό το παπούτσι και με ξενύχιασε. Μου έβγαλε τα νύχια, δηλαδή, τόσο πολύ πόνεσα σε εκείνο το σημείο. Κουβάλισα όλες τις βαλίτσες μόνη μου, ξεμεσιάστηκα.
Μου έχει φύγει η μέση. Πονάει η μέση μου. Είναι εκτόσεις. Και αυτό το προϊόν πουλήθηκε πάρα πολύ. Βλέπεις το μαγαζί, ξεπούλησε. Τα πούλησε όλα. Μου άρεσε τόσο πολύ αυτό το φιλμ, ξετρελάθηκα. Θέλω να το ξαναδώ. Τρελάθηκα τελείως. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η χρήση του ΞΕ. Πάμε να δούμε και την τελευταία χρήση του ΞΕ, που είναι σε κάποιες στερεότυπες εκφράσεις, οι οποίες μπορεί να θέλουν να δείξουν μία αντίρρηση που έχουμε σε κάτι. Για παράδειγμα, λέω, μου λέει η κόρη μου, θα πάμε στα μαγαζιά σήμερα. Α, δεν μπορώ, έχω δουλειά. Μα μου το υποσχέθηκες. Εντάξει, τι να κάνω. Αφού το είπες. Είπα, ξύπα. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Ξύπα. Είπα κάτι και ξύπα κάτι. Μπορούμε για κάποιον που το συνηθίζει αυτό να πούμε μην τον εμπιστεύεσαι, όλο λέει και ξελέει. Δεν κάνει ποτέ αυτό που υπόσχεται. Επίσης, μιλάμε για κάποιον και κάποιος λέει μα αυτός είναι χαζός, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Και εγώ λέω, αχα, χαζός, ξεχαζός, μια χαρά τα κατάφερε στη ζωή του. Δηλώνω την αντίθεσή μου στη συγκεκριμένη λέξη. Μα πηγαίνουμε πολύ αργά, πότε θα φτάσουμε. Αργά ξεαργά δεν μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Η αντίθεσή μου είναι, η αντίρρησή μου είναι για τη λέξη αργά. Δεν γίνεται αλλιώς. Για κάποιον που του ζητάμε κάτι και λέει «Μα δεν ξέρω, μα δεν μπορώ, μα ίσως» και έχουμε εκνευριστεί πάρα πολύ και λέμε «Δεν έχει μα και ξεμά, πρέπει να γίνει αυτό και πρέπει να γίνει τώρα». Έχουμε και μία παροιμία που λέει «Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει». Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τη μοίρα του ανθρώπου, η μοίρα, το γραφτό. Κάποιος έχει γράψει τι πρόκειται να μας συμβεί στη ζωή μας. Και λέμε, ό,τι γράφει, δεν ξεγράφει, τι να κάνουμε. Λίγο μυρολατρικό αυτό. Θα ήθελα πολύ να γράψετε κάτω δικές σας λέξεις με το ξέ, αφού δείτε τι σημαίνουν αυτές. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο λεξικό του Τριανταφυλλίδη, που είναι στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Έχω ξαναβάλει το σύνδεσμο, θα τον βάλω πάλι στην περιγραφή του βίντεο. Πείτε μου, σας άρεσε αυτό το βίντεο, σας ενδιαφέρει το πώς χρησιμοποιείτε το ξέ, πόσο αστεία μπορεί να είναι η γλώσσα, πόσο μπορεί να παίζει με τον εαυτό της. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να περνάτε όσο μπορείτε καλύτερα και να μαθαίνετε ελληνικά φυσικά. Σας χαιρετώ. Γεια! Yeah.